got that adrenaline momentum, momentum, not going with them. Never gonna slow up in them, ready to snap. Πάμε να το δούμε σιγά σιγά. Το παιχνίδι το έχω τερματίσει, την ιστορία, το έχω κάνει πλατίνα. Απλά το multiplayer δεν μου άρεσε και δεν έχω παίξει καθόλου. Θα ξεκινήσουμε με τα αγαπημένα μου συλλογή. Είναι έξω. Πάμε στο καράβι. Παστράβα. Το παιχνίδι μου άρεσε πολύ. Είμαι fan του Need for Speed. Δεν έχω παίξει από όλα τα Need for Speed, δεν έχω παίξει το Carbon και το Underground το 1. Αυτό είναι το Skyline που έκλειψα προχθές. Κάθε 2-3 μέρες βγαίνει να πάτε να κλέψετε ένα αυτοκίνητο. Εδώ είναι το R32, αν δεν κάνω λάθος, R35, το πρώτο Skyline που βγήκε, απλά εδώ το γράφει 2000, δεν είναι το 2000, το R34, το αγαπημένο μου Skyline. Αυτό πρέπει να είναι το R32. Το R33, αυτό που μου πει. Απλά δεν έχουν βάλει κουμπιά για zoom και να το κάνεις πιο μακριά. Αυτό είναι το ένα από Skyline. Αυτά που κλέβετε που βγάζει κάθε 2-3 μέρες και παίρνουν από συμμορίες ή τέλος πάντων σε κυνηγάνει μπάτσι, δεν μπορείς να το πειράξεις, να το ξέρετε. Μόνο μηχανικά μπορείτε να το φτιάξετε, δεν μπορείτε να πειράξετε τίποτα άλλο, ούτε χρώματα, ούτε ζάντες, ούτε προφυλακτήρες, τίποτα, ούτε εμφάνιση δηλαδή. Μάτς, έτσι αυτό που κάνει. Μούρι R34, Κόλος R32 και σε αυτό το R32 μπορούμε να βάλουμε Μούρι R34, αλλά δεν το έχω κάνει. Εδώ είναι το R35 για drag. Έχουν βάλει κατηγορίες στο Need for Speed, rank, drag, drift, όμα. Ένα απλό, δεν έχουν βάλει κάτι παραπάνω.
Και αυτό το έχω κλέψει. Στο Airline. Πιο παλιά, βέβαια. Και τώρα το βάλανε αυτό για να μην μπορεί να το φτιάξει. Αυτό μπορώ να το κάνω. Όπως βλέπετε. Θα σας δείξω και αυτοκίνητα από το Need for Speed του 16. Και κάτι που δεν έβαλαν σε αυτό το Need for Speed ήταν ο ήχος από τις τουρμπίνες και από τις κάστρες. Ξενέρωσα. Δεν ακούγεται τόσο όσο ακούγεται στο Need for Speed του 16. Για τρίφτινα το αυτοκίνητο. Και πάμε μέσα στο γκαράζ. Στο γκαράζ έχω 47 αυτοκίνητα. Αυτό είναι από τα πρώτα που σου δίνει, που ψάχνεις να βρεις τα ανταλλακτικά. Σε 5 σημεία. Και είναι στην κατηγορία Race. Εδώ είναι ένα RX-7 που και αυτό είναι κλεμμένο. Δεν το έχει να το αγοράσουμε. Το βλέπετε. Πάμε στο McLaren. Το έχω κάνει λίγο αστυνομικό. Δεν τα φτιάχνω εγώ τα σχέδια, γιατί θέλει πολύ ώρα να φτιάξει ένα τέτοιο σχέδιο. Όταν πάτε σε σχέδια έχει να κατεβάσετε από άλλους παίκτες. Πάμε εδώ στο Ράγκερα, το πιο γρήγορο αυτοκίνητο. Μία ταχύτητα. Έτσι το έχουν φτιάξει. Δεν ξέρω αν το έχουν αλλάξει τώρα. Ένα απλό κόκκινο και μία μαύρη ζάντα. Δεν έχω βάλει κάτι άλλο. BMW M3 που κι αυτό δεν το έχει να το αγοράσεις, το κλέβεις. Πιο παλιά το έχω πάρει. Όπως σας είπα, κάθε 2-3 μέρες, 4, βγάζει αυτοκίνητα για να κλέψετε. Ψάχνετε στο χάρτη και το βρίσκετε. Το εικονίδιο είναι μια σκύλα, όποιος τη γνωρίζει, ένα σίδερο που είναι κυκλικό και ανοίγεις πόρτες και καλά με αυτό, η σκύλα, έτσι την λένε. Πάμε στο RO R8, το Audi V10 Plus, ένα ωραίο μπλε, όπως βλέπετε και στο τζάμια, έχω βάλει μισό μαύρο, μισό μπλε. Έτσι το βρήκα το σχέδιο. Εδώ είναι ένα R34 που μου το έχει δώσει το παιχνίδι. Αυτό έκανα update στο Deluxe Edition. Δεν έχει κάτι, δεν μπορώ να το πειράξω, να το φτιάξω αλλιώς. Έτσι μου το δίνει το παιχνίδι. Golf 1 GTI. Τουμπανιασμένο. Βλέπετε, δεν έχω βάλει κάτι επιπλέον. Το αυτοκίνητο του Fast and the Furious, του Vin Diesel, και αυτό νομίζω είναι, το έχουν βάλει για να το κλέψεις πιο παλιά. Και το μαύρο, όλο μαύρο πίσω, μαύρη ζάντα. Πάμε σε ένα Honda Civic Type R 2000 μοντέλο. Αυτό το έχω φτιάξει εγώ και αυτοκόλλητα. Δεν έχω πάρει κάπου την ιδέα
όπλο. Subaru Impreza WRX STI. Απλό. Συγγνώμη. Πάμε ξανά στο παράδειγμα. Πάμε. Πού ήτανε. Εδώ ήμασταν. Το Subaru το είδατε απλό. Το R33 είναι αυτό που είδατε έξω. Το Civic το είδατε το κόκκινο. Πάμε στο Civic του 2015 Type R. Δύο τις ατμίσεις πίσω. Πινακίδα πάντα με το όνομά μου σε όλα τα αυτοκίνητα και μαύρο φόντο από πίσω του Battlefield 1. Δεν είχε άλλο σε μαύρο φόντο να βάλω στην πινακίδα και δεν μου αρέσει να βάζω κάποια άλλα χρώματα στην πινακίδα. GTI το XR. Μου το έχει δώσει το παιχνίδι, δεν μπορώ να το πειράξω, να το φτιάξω κάπως αλλιώς. Εδώ έχουμε ένα Nissan 240SG. Πολύ τούμπανο, μου το έχει δώσει πάλι να το κλέψω. Δεν μπορώ να το πειράξω. Το έχω και για drift, θα το δείτε πιο μετά. Και ένα Volvo, πάλι αυτό είναι τα πρώτα που μαζεύουμε τη συλλογή για να το φτιάξουμε. Από σασί, ρόδες, άξονες, σιγά σιγά το φτιάχνεις. Και πάμε στα drift τώρα. Μία Lamborghini Huracan Coupe για drift. Πολύ καλό αυτοκίνητο για drift. Το σχέδιο πάλι το έχω κατεβάσει από άλλον παίχτη. Σας έδειξα λίγο από τα drag. Μία Porsche 911 Carrera RS RSR 2800 κυβικά. Η παλιά. Και αυτή νομίζω είναι... Την έχω αγοράσει, ναι. Νομίζω ότι είναι έχει να την αγοράσεις. Τι να δω. Πάμε στην 911 GT3 RS 991. Δεν έχω βάλει κάποιο αυτοκόλλητο γιατί δεν μου αρέσει σε πολυτελής αυτοκίνητο όπως είναι μια Porsche ή μια... Εντάξει, τη Lamborghini επειδή ήταν drift και αυτό είναι drift θα μου πεις. Δεν μου άρεσε να βάλω κάποια αυτοκόλλητα. Την έκανε ωραίο κίτρινο. Να το Nissan που το έχω φτιάξει εγώ για drift. Πολύ καλό. Πολύ ωραία driftάρι. Ο κόλλος δεν μ' άρεσε εδώ πέρα επειδή είναι ευθεία προς το κάτω. Θέλα κάποιο εξόγκωμα να έχει σαν προφυλακτήρα. Πάμε στο Subaru. Καινούριο μοντέλο 2016 νομίζω είναι αυτό που βγήκε. Με το Toyota δηλαδή, είναι ίδιο μοντέλο, ίδια χρονολογία νομίζω, ίδιο σχέδιο έξω, δεν αλλάζει κάτι. Μικροπράγματα πρέπει να αλλάζουν με το Toyota. Εδώ έχουμε ένα Nissan 180SX Type X, πάλι για drift. Δεν είμαι καλός αγγλικά, να ξέρετε. Δεν ξέρω αγγλικά. Μόνος μου το έχω σχεδιάσει, μόνο το αυτοκόλλητο έχω πάρει από άλλον, τα χρώματα αυτά όλα δικά μου. Πάμε στο Honda S2000. Και αυτό το σχέδιο το έχω πάρει από άλλον παίκτη. Μ' άρεσε και το έβαλα. Το Mazda MX-5 του 2015 μοντέλο, πιο καινούργιο,
έχουν αλλάξει αρκετά πράγματα. Πάλι διθέσιο είναι όμως. Βλέπετε. Ένα από τα πάλι πιο αγαπημένα μου αυτοκίνητα είναι η Nissan Silvia. Τέλεια μούρη. Εδώ, πάμε στο 350, αυτό μου έχει δώσει πάλι το παιχνίδι, θα το δείτε πάλι όπως το... Όχι, το τελευταίο είναι, όπως βλέπετε. Αυτό είναι, το έχω αγοράσει και το έχω φτιάξει εγώ. Ένα μοβ αυτοκόλλητο με συνδυασμό το μαύρο και όπως βλέπετε και στις άντες μοβ με μαύρο και μοβ νέων. Ματ μαύρο. MX του 96, το 5, παλιό. Και εδώ έχω βάλει ένα αυτοκόλλητο και μια καγκούρικη εξάπλυνση, γιατί είναι για drift και μ' άρεσε και την έβαλα. Αυτό, ένα BMW Mi 3 το Y46, χρώματα Mi 3, άσπρο. Και αυτό είναι το 350, όπως σας είπα, που καν δεν το έχω πειράξει. Είναι με τα χρώματα, όπως είδαμε, του παιχνιδιού που μας το δίνει. Πάμε στα drag. Έχω ένα Plymouth πάλι από το Fast and Furious. Αυτό είναι πάλι κλεμμένο. Έχει βγάλει πολλά αυτοκίνητα που δεν τα έχει να τα αγοράσεις και είναι ευκαιρία να τα παίρνεις. Απλά έχω χάσει και πάρα πολλά έχω χάσει. Δεν μπαίνω στον Need for Speed, από τότε που το έκανα πλατίνα το παράτησα, ιδιαίτερα δεν παίζω. Προχθές μπήκα και πήρα το Skyline, το πράσινο που σας έδειξε, το R34. Το R33 είναι, με αεμούρι R34. Ένα Ford Mustang, το βλέπετε, είναι για drag, λεπτή ρόδο μπροστά, πίσω πιο φαρδιά για να μπορεί να κολλάει κάτω. Μια αεροτομή που φοράνε τα περισσότερα drag. Ο κλασικό. Ένα Corvette Chevrolet κίτρινο χρώμα. Πάλι για drag. Δισκόπλακες τέρμα μεγάλες. Δισκόφρενα πάλι τέρμα μεγάλα. Δεν έγινε επιλέξει αυτά τα πράγματα, είναι ένα μέγεθος. Απλά όσο μεγαλώνει η ζάντα, νομίζω μεγαλώνει και το δισκόφρονο για να γεμίζει η ζάντα. Ένα καμάρο που δεν το έχω... Α, είναι από το game που το έκανε Deluxe Edition και μου έδωσε πάλι αυτό. 4 αυτοκίνητο μου έδωσε σε κάθε συλλογή. Δεν έχει κάτι. Πάμε στο χώμα. Έχουμε ένα Mitsubishi Lancer Evo το 9. Έχω βάλει, να το δούμε πιο καλά γιατί το επιλέξα. Έχω βάλει ελληνική σημαία πάνω. Ουρανό. Κόκκινο. Μία λωρίδα άσπρη. Δεν ξέρω γιατί την έβαλα, μ' άρεσε. Και το καρδιογράφημα πίσω στο φτερό. Μονή εξάτμιση. Για χώμα είναι αυτό. Νίκελ ζάντα. Πάμε πάλι στο γκαράζ να σας δείξω και τα άλλα. Έχουμε ένα Volkswagen Battle, που το λέγεται, τούμπανο το έχουν κάνει παιδιά, και αυτό είναι νομίζω ένα από τα 5 αυτοκίνητα που σου δίνει ένα αυτοκίνητο σε κάθε κατηγορία για να μαζέψεις από έξω τα σασί και αυτά που σας είπα. Ένα είναι αυτό. Το επόμενο 5 αυτοκίνητα σας δίνει ή 5-4. Έχουμε ένα Chevrolet C10, δεν μπορώ να το διαβάσω όπως είπα αγγλικά, δεν γνωρίζω.
πάλι για home είναι αυτό, όπως το βλέπετε. Mostard. Rockstar. Τιμπάνω. Ένα Ford F-150 Raptor που μου το έδωσε το παιχνίδι, όπως βλέπετε τα ίδια χρώματα. Το Ford Raptor πάλι που το έχω κλέψει. Το game. Το έχει δώσει έτσι. Όπως σας είπα, κουμπιά για zoom, σε zoom δεν έχει. Μόνο αυτό είναι το... Όταν φτιάχνεις ένα αυτοκίνητο δεν μπορείς να κάνεις zoom και να δεις που να το βάλεις και τι. Land Rover Defender 110 το έφτιαξα, το έβαλα ένα αυτοκόλλητο, χρώματα ή έτσι μου το έδωσε το game. Θα σας γελάσω, δεν θυμάμαι καθόλου. Και αυτό το Volvo είναι πάλι που το βρίσκεις κομμάτια και το φτιάχνεις στο τέλος. Βάλαν και αυτή την δραστηριότητα στο φετινό μου στο σπίτι, περσινό, 17. 17 ή 18 πήγε, δεν θυμάμαι. Και εδώ είναι η Ιράν. Κατηγορία. Μια Porsche παραμέρα. Turbo. Ένα σκούρο μπλε, μαύρη ζάντα. Το άγιο λάστιχο. Τα γράμματα. Ένα Camaro Z28. Χρυσή εξάτμιση, όπως βλέπετε. Απλό. Ένα Ford Mustang GT με λογότυπο Monster Energy και δεν συμμαζεύεται. Το είδα λίγο Ken Block. Το πρώτο μου αυτοκίνητο που πήρα για run ήταν το Mi 5 με χρώματα Mi 3. Βασικά το, με χρώματα M. Της M έκδοσης είναι τα χρώματα. Μαλακία πέταξα. Όπως το βλέπετε, μαύρο. Με κίτρινα δισκόφινα. Πολύ ωραίο. Εδώ είναι ένα Skyline πάλι που το έχω κλέψει. Κάθε φορά που κλέβετε ένα αυτοκίνητο και το βγάζει ξανά το παιχνίδι είναι για διαφορετική ή το έχει να το αγοράσει. Το βγάλω να το αγοράσει πιο μετά και το έχω αγοράσει για run και το έχω κλέψει στο για race. Κάτι παίζεται εδώ, δεν θυμάμαι. Απλό. Και ένα Dodge πάλι. Το θυμάστε το Fast and Furious, Vin Diesel, κλασικά. Και μετά είναι τα δύο αυτοκίνητα που είναι από το Antiquan Deluxe Edition που σου βγάζει μερικές πίστες παραπάνω. Είναι αυτά τα δύο, δεν έχει κάτι να δούμε εδώ πέρα. Ένα Mini Cooper και ένα Infiniti Q60S. Αυτό μου άρεσε πιο πολύ από το Mini Cooper. Αυτά είναι τα αυτοκίνητα, παιδιά. Αυτή είναι η συλλογή μου. Δεν έχω αγοράσει, δεν τα έχω αγοράσει όλα, αν και έχω λεφτά. Θα το αγοράσω. Θα βάλω το πιο αγαπημένο μου αυτοκίνητο. Αν σας άρεσε, κάντε μια εγγραφή. Χτυπήστε το κουδουνάκι κάτω να σας έρχεται ειδοποίηση σε κάθε βιντεάκι που ανεβάζω και θα τα πούμε στο επόμενο βιντεάκι.